Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τις μεγάλες εθνικές μας επετείους της 25ης Μαρτίου του 1821 ως ευρύτερον ελληνικών έθνος, το οποίο επανεστάτησε κατά της τουρκικής σκλαβιάς και θηριωδίας που καταπατούσε για 400 ολόκληρα χρόνια των ελληνισμών και στη συνέχεια που νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι διάλεξαν οι προτεργάτες και οι αρχηγοί του αγώνος να γίνει η έναρξη του Εθνικού Αγώνος της Κύπρου την 1η Απριλίου, μια εβδομάδα μετά την εθνική μας εορτή, ώστε να φανεί η συνέχεια του αγώνος και η συνέχεια των ανθρώπων οι οποίοι δείχνουν ότι πράγματι κατάγονται από την ίδια φυλή, από την ίδια γενεά, είναι το γένος των ελληνικών, το οποίο έχει πανάρχες ρίζες μέσα στην ιστορία, το οποίο αξίζει να μελετηθεί με πάρα πολύ προσοχή για να μπορέσει κανείς να καταλάβει το λόγο για τον οποίο οι πρόγονοι μας και οι πατέρες μας δεν ανέχθηκαν ποτέ ζυγών δουλείας, όχι γιατί ήσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν υπερηφάνεια μόνον εθνική, αλλά γιατί επίστευαν και πιστεύουν εις τα εθνικά ιδεώδη, επίστευαν εις την ελευθερία ως ιδέα. Γι' αυτόν τον λόγο ως απόγονοι φιλοσόφων και ως φιλόσοφοι όντες οι ίδιοι δεν μπορούσαν να βλέπουν τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού, το πιο ωραίο δημιούργημα που ο Θεός ο ίδιος δημιούργησε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα, που ήδη οι πρόγονοι μας είδαν την ωραιότητα του ανθρώπου. Ο Μένανδρος είπε εκείνον το ωραιότατο χαρακτηριστικό ρητό για τον άνθρωπο, πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος, που μας θυμίζει την θεολογία της Εκκλησίας, τη θεολογία της Αποκαλύψεως, της Θείας Γραφής περί του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και ως ομοίωσης με τον ίδιο τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ένας λαός ο οποίος μεγαλώνει με αυτήν όλη την φιλοσοφική προπαιδεία, δεν είναι δυνατόν ένας λαός που μεγαλώνει με ιδανικά τέτοια τα οποία στηρίζουν όλη την ύπαρξη της υποστάσεως και της προσωπικότητάς του, να μπορέσει ποτέ να ανεχθεί μια δουλεία η οποία ουσιαστικά θέλει να τον εξευτελίσει και να του αφαιρέσει αυτόν τον δώρο που ο ίδιος ο Θεός του έδωσε εις τη δημιουργία του. Όταν έχουμε εθνικές εορτές, πιστεύω ότι όπως ελέγχθη προηγουμένως και είναι πάρα πολύ ορθόν, ότι αυτές οι γιορτές πρέπει να γίνονται όπως γίνονται και οι γιορτές των Αγίων μέσα στην Εκκλησία. Και όταν έχουμε εθνικές γιορτές πρέπει να στεκόμαστε με πάρα πολύ σοβαρότητα σαν να ιερουργούμε ένα μυστήριο, όπως στέκομαι με την ίδια σοβαρότητα στις μνήμες των Αγίων και στις εορτές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας μας, που δεν τις κάνουμε για να ξεφαντώνουμε και να διασκεδάζουμε, αλλά τις κάνουμε για να μοιηθούμε μέσα στο βαθύτερο νόημα των εορτών αυτών. Και οι γιορτές του έθνους, οι γιορτές του γένους, οι γιορτές της Ρωμιοσύνης είναι μια ευκαιρία μοίησης μέσα στο νόημα αυτών των ημερών. Όπως οι γιορτές είναι και πανήγυρης πνευματική και μοίηση στο νόημα, αλλά και κρίση ταυτόχρονα της ζωής μας, κατά τον ίδιο τρόπο αισθάνομαι ότι και εθνικές γιορτές είναι μοίησης βέβαια στο νόημα, αλλά είναι και κρίση της ίδιας της ζωής μας. Και πρέπει να υφιστάμεθα αυτήν την κρίση, γιατί διαφορετικά θα μας κρίνει η ιστορία ως ανθρώπους που δεν διδαχθήκαμε ποτέ από την ίδια την ιστορία και την πορεία μας, γιατί η ιστορία οφείλει να μας διδάξει
και εμείς αν είμαστε άξιοι των προγόνων μας, πραγματικά παιδιά τους, τότε πρέπει να μάθουμε να διδασκόμαστε, γιατί έχουμε την βαρύτητα την αυτή κληρονομιά να είμαστε Έλληνες, που σημαίνει ότι έχουμε μια ιστορία όχι μόνο ένδοξη σε πολέμους και σε αγώνες, που αυτό ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία, αλλά έχουμε μια ιστορία η οποία κυρίως είναι ιστορία παιδείας, είναι ιστορία φιλοσοφίας, και αυτό το απέδειξε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος όταν ήρθε πλέον στον κόσμο εν σαρκή, προηγήθη από αυτόν η ελληνική φιλοσοφία για να ετοιμάσει τον κόσμο φιλοσοφικά να μπορέσει να εκφράσει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά και στη συνέχεια έδωσε τον πολύτιμον αυτών θησαυρών της Ορθοδόξου Πίστεως μέσα εις τον χώρο των ελληνικών, μέσα στον χώρο της φυλής μας, του γένους μας, το οποίο δεν είναι καθόλου φιλετισμός να πούμε ότι εκράτησε απαραχάρεχτη την Ορθόδοξη πίστη μέχρι τις μέρες μας. Πάρα πολλοί λαοί άκουσαν τον λόγο του Ευαγγελίου, πάρα πολλοί λαοί εδέχθησαν τις επισκέψεις των Αποστόλων, πάρα πολλοί λαοί προς στιγμήν έγιναν χριστιανοί, αλλά στο πέρασμα των αιώνων είτε άλλαξαν, είτε χάθηκαν, είτε έδωσαν άλλη υπόσταση στην πίστη την παραδεδομένη. Έχουμε το καύχημα, αν και μπορούμε να πούμε ανθρωπίνως, ίσως δεν είμαστε τόσο αντάξει των προγόνων μας, αλλά έχουμε το καύχημα ότι μέχρι σήμερα βαστάζουμε την ορθόδοξη πίστη μας απαρασάλευτη και απαραχάραχτη. Και μαζί με αυτή έχουμε την ευλογία να βαστάζουμε το σταυρόν, τον ευλογημένο σταυρόν της ελληνικής φυλής μέσα στον κόσμο, που κουβαλεί όλη αυτή την ένδοξη μας ιστορία. Για να μας καταλάβει κάποιος, πρέπει να μας μελετήσει σωστά. Για να καταλάβει κάποιος την ελληνική φυλή και το ελληνικό γένος, πρέπει να το μελετήσει και να αρχίσει να μελετά από τα βάθη των αιώνων την ιστορία της φιλοσοφίας του γένους αυτού. Να καταλάβει ότι αυτό το γένος έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα γνώσεως της ανθρώπινης σοφίας και ελευθερίας, έφτασε σε τόσα υψηλά επίπεδα φιλοσοφικών πτήσεων και αποκαλύψεων, να πει κανείς, ώστε να θεωρείται πρόδρομον του χριστιανισμού. Για αυτόν τον λόγο είναι αδύνατον αυτόν το γένος να μπορέσει να ζήσει ως δούλον γένος. Είναι αδύνατον να σταθεί και να εξευτελιστεί μέσα στην δουλεία της ανθρώπινης του υποστάσεως και της ανθρώπινης του προσωπικότητας. Εάν ρίξει κανείς μια ματιά ακόμα και στις αφίσες που υπάρχουν γύρω μας, που δείχνουν τους τσολιάδες και τους ήρωές μας, δεν θα τους δει απλώς να πολεμούν, αλλά θα τους δει στο ένα χέρι να κρατούν τη σημαία που έχει πάνω των σταυρών και στο άλλο χέρι το όπλο τους, το οποίο δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν πρώτα άνθρωποι ιδεολόγοι και ύστερα πολεμιστές. Δεν ήσαν πολεμοχαρείς οι Έλληνες ποτέ. Δεν τους άρεσε καμιά φορά ο πόλεμος. Δεν ήσαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πολέμους έτσι για τον πόλεμο ή για να κατακτήσουν άλλους λαούς ή για να δείξουν ότι υπερέχουν αριθμητικά ή σε δύναμη ή οτιδήποτε άλλον. Αλλά κρατούσαν τη σημαία τους για να δείξουν ότι αγωνίζονται, όπως έλεγαν, υπερβομών και αισθειών. Για να δείξουν ότι αγωνίζονται για συγκεκριμένα ιδανικά. Ήσαν ιδεολόγοι, δεν ήσαν πολεμιστές με την πραγματική σημασία της λέξεως, αλλά γίνονταν πολεμιστές όταν η ανάγκη τους εκαλούσε και ήταν πράγματι αυτή η ανάγκη αδύρυτη για να φυλάξουν την πίστη τους και την πατρίδα τους. Να φυλάξουν αυτά τα δύο μεγάλα πράγματα, τα οποία πάντοτε και ως φιλόσοφοι προ-Χριστού, αλλά και μετά Χριστόν, εφύλαξαν πάντοτε ως κόρην οφθαλμού. Το 1821 βλέπουμε ένα γένος το οποίο έμαθε πράγματι
να ζει με πολλές στερήσεις και με πολλές δυσκολίες. Βλέπουμε ένα γένος το οποίο 400 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει περισσότερο από 8 γενναίες, δεν είχαν τη δυνατότητα να μορφωθούν, δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν την ιστορία τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν τις ευκαιρίες τις οποίες έπρεπε να έχουν σαν άνθρωποι. Και όμως όταν ήρθε η ώρα, αυτό το δούλον γένος, το στερούμενο κάθε άλλης φυσικής δυνατότητας ή άλλων παραγόντων, έγινε ένα σώμα και έγινε ένας άνθρωπος και εξεγέρθησαν όλοι και επολέμησαν αυτήν όλη τη στιγνή δουλεία των Τούρκων, όχι γιατί τους μισούσαν, αλλά γιατί δεν ήθελαν πλέον τη δική τους προσωπικότητα να καταπατείται κάτω από την βάρβαρη αυτήν ιδεολογία ενός αλλόθρησκου και αλλόφιλου λαού. Στη συνέχεια βλέπουμε στον τόπο μας επίσης το ίδιο πράγμα. Τον τόπο, τους νέους ανθρώπους, όντες και αυτοί υποκατοχήν αιώνες προηγουμένως, μπορούμε να πούμε ότι για 8 αιώνες και περισσότερο ο τόπος βρίσκεται κάτω από ξένη κυριαρχία, χωρίς δυνατότητες άλλης μόρφωσης και άλλης παιδείας, και όμως όταν ήρθε η ώρα, κατά τον ίδιο τρόπο ανελήχθηκε μια τεράστια δύναμη και έγινε ένας άνθρωπος και έδωσαν τον εαυτόν τους εις τα κελέσματα εμπνευσμένων αρχηγών τότε, οι οποίοι κάλεσαν τον λαόν εις ελευθερία. Και όπως ο Κύριος Δήμαρχος είπε προηγουμένως, ανεξαρτήτως της πορείας του αγώνος μέχρι σήμερα, πάντως η θυσία των ανθρώπων αυτών και όλη εκείνο το ηρωικό πνεύμα το οποίο έπνεε κατά τις ημέρες εκείνες, είναι αδύνατο να μας αφήσει ασυγκίνητους, αλλά πολλό μάλλον οφείλει να μας εμπνεύσει και οφείλει να μας προβληματίσει, να μας κάνει να σταθούμε μπροστά στα γεγονότα αυτά τα οποία είναι τόσο νοπά και είναι τόσο κοντά μας οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, για να μας δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις μέρες των εθνικών επετείων πράγματι και να χαρούμε και να αισθανθούμε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και να αισθανθούμε και εμείς πλούσιοι μέσα στον πλούτο των δικών τους, αλλά ταυτόχρονα και να προβληματιστούμε για την όλη πορεία μας και να ψάξουμε να ανακαλύψουμε ποιον ήταν αυτό το γεγονός, ποιο ήταν το σημείο της δυνάμεως του ελληνικού γένους και το 55 και το 21 και όλη του ιστορία. Πολλές φορές έχω πει και έχω αυτήν την προσωπική πεποίθηση ότι ο τόπος μας είναι μικρός, είναι δεδομένον αυτόν, δεν έχει πολλές δυνάμεις. Οι δυνάμεις οι άλλες είναι τεράστιες μπροστά μας. Ίσως έχει τη δυσκολία της γεωγραφικής του θέσεως. Ίσως έχει τη δυσκολία το ότι εδώ και αιώνες υπάρχει και έναν άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι ελληνικό στον τόπο αυτόν. Αλλά ο τόπος έχει μια δύναμη η οποία είναι καταμάχητη και την οποία δυστυχώς φαίνεται ότι την επισημαίνουν και οι ξένοι, οι αυτοί οι οποίοι δεν μας αγαπούν τόσο και στοχεύουν να πλήξουν αυτήν τη δύναμη, και ίσως και εμείς κάποτε ξεχνούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν τη δύναμη. Και η δύναμη δεν είναι κανένας άλλος παράγοντας, εκτός βέβαια από την παντοδυναμία του Θεού που καλύπτει τον κόσμο όλων, αλλά για την δική μας δύναμη την ανθρώπινη, είναι η ίδια αυτή η δύναμη την οποία ανέκαθεν ο Έλληνας έδωσε σε αυτήν όλη του την προσοχή. Και αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο τόπος μας μπορεί να μην έχει δυνάμεις, αλλά έχει ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι ελευθέρωσαν πάντα τον τόπο και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έστησαν και κράτησαν τον τόπο αυτών ελληνικών και ορθόδοξων,
Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι οποίοι μέσα στο πέρασμα των αιώνων δεν αλλαξοποίησαν και δεν άλλαξαν καρδιά και φρονήματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πολύτιμος σταυρός της πατρίδας μας. Και σε αυτόν τον άνθρωπο απέβλεπε όλη η παιδαγωγία του γένους. Και πάντοτε οι Έλληνες έβλεπαν τον άνθρωπο ως το χαριτωμένο αυτό δημιούργημα, το οποίο άξιζε κάθε προσοχή και κάθε φροντίδα. Δεν χορταίνει κανείς πράγματι να διαβάζει την φιλοσοφία των προγόνων μας, το πώς θυσίαζαν τόσες ώρες προκειμένου να μοιηθούν εις την φιλοσοφία των πραγμάτων, να αναζητήσουν το όντως αγαθόν, να βρουν την πρώτη αρχή του σύμπαντος, να ανακαλύψουν τον Θεό, να ανακαλύψουν τον άνθρωπο, να ανακαλύψουν το στοιχείο το οποίο εκρατούσαν όλη αυτήν την ωραιότητα της αρχαίας Ελλάδος. Μέχρι που αφιέρωσαν εκείνον τον βωμό εις τον άγνωστον για αυτούς Θεόν, και ο Παύλος ο Απόστολος ευρισκόμενος εκεί τους απεκάλυψε τον άγνωστον για αυτούς Θεόν που ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός που έγινε για μας άνθρωπος. Και εδέχθησαν το Ευαγγέλιο, εδέχθησαν την Εκκλησία, έδωσαν όλες τους δυνάμεις για την Εκκλησία του Χριστού και για την πατρίδα τους, εμεγαλούργησαν, αγκάλιασαν τον γνωστόν κόσμο, έγινε η Ρωμιοσύνη, η Αγία Σοφιά και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Και παρέμειναν πάντοτε Έλληνες, παρέμειναν πάντοτε φιλόσοφοι, αυτοί που αγαπούσαν τον άνθρωπο. Και φτάνομαι στο 55. Ανεκάλυψαν και πάλι οι αρχηγοί μας και ο αείμνηστος Εθνάρχης και Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο αείμνηστος στρατηγός Γεώργιος Ρίβας Διγενής, ανεκάλυψαν την φλέβα της δυνάμεως του γένους και πήραν τους ανθρώπους και έπιασαν τα παιδιά και έπιασαν τον άνθρωπο του τόπου, τον έβγαλαν μέσα από την καλύτερη, από το καλύτερο λίκνο, το οποίο ήταν το λίκνο της Εκκλησίας, και έβγαλαν αυτούς τους ήρωες που πραγματικά στέκει κανείς μπροστά τους με μεγάλο θαυμασμό και με μεγάλη συγκίνηση. Γιατί διαβάζει κανείς τις επιστολές τους, διαβάζει κανείς τη ζωή τους, διαβάζει αυτά τα οποία έγραψαν και όχι απλώς συγκινείται συναισθηματικά, αλλά τα κείμενα αυτών των ανθρώπων, αυτές οι επιστολές των ηρώων του 55-59 μας θυμίζουν συναξάρια, μας θυμίζουν λόγια νεομαρτύρων, μας θυμίζουν τις επιστολές των μαρτύρων της πίστεως, μας θυμίζουν τις επιστολές και τα γραπτά των νεομαρτύρων της τουρκικής εκείνης κατοχής των ελληνικών χώρων. Δεν διαφέρει καθόλου το ήθος από το ήθος των μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος του 21. Διαβάζει κανείς τις επιστολές εκείνες και βλέπει πού έστεκαν αυτοί οι άνθρωποι και βλέπει τι ήθελαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν βλέπεις ίχνος μυσαλλοδοξίας, δεν βλέπεις ίχνος τρομοκρατίας. Τους κατηγορούσαν τότε ότι ήταν τρομοκράτες. Μα διαβάζει κανείς τις επιστολές τους και βλέπεις έναν ηλαρόν φως, το φως της πίστεως, το οποίο τους οδηγούσε στην αγάπη της πατρίδας τους, τους οδηγούσε στην αγάπη της ελευθερίας τους, αλλά δεν τους οδηγούσε ποτέ εις το μίσος ακόμα και αυτών που τους είχαν κατακτήσει. Και αν χρειάστηκε να κάνουν πόλεμο και να κάνουν επανάσταση, αυτόν ήταν γιατί εκείνη την ώρα, με τα δεδομένα της εποχής τους, με τα δεδομένα της ώρας εκείνης, ήταν μια ανάγκη την οποία δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Μέσα στις επιστολές των μαρτύρων και των ηρών του 55-59 βλέπει κανείς δύο πράγματα. Βλέπει κανείς τον Θεό, την αγάπη του Χριστού να βασιλεύει στα παιδιά αυτά, που τους έδωσε τη δυνατότητα να νικήσουν το θάνατο, να υπερβούν το θάνατο. Εκείνα όλα τα λόγια του Ιακώβου Πατάτσου και του Καραολί και των άλλων
που αισθάνονταν την ψυχή τους να φτερουγίζει γύρω από τον θρόνο του Θεού, τι άλλον είναι παρά τα ίδια βιώματα των μαρτύρων της πίστεως? Δεν είναι αυτά οι επισκέψεις της χάριτος του Θεού, οι οποίες παρηγορούσαν τις ψυχές των νέων ανθρώπων που ευρίσκονται μόνο ο λίγων πρώτου θανάτου? Και ταυτόχρονα βλέπει κανείς την πίστη τους και την αγάπη τους προς την Ελλάδα. Την Ελλάδα όχι σαν ένα γεωγραφικό χώρο μόνον, όχι σαν γεωγραφία, αλλά την Ελλάδα σαν αυτήν την κοιτίδα του πολιτισμού, τη μητέρα της φιλοσοφίας, τη μητέρα της ρωμιοσύνης, την Ελλάδα η οποία εδέχθηκε στην αγκαλιά της το Ευαγγέλιο και το εκράτησε και το εφύλαξε. Νομίζω ότι το να είναι κανείς Ρωμιός, το να είναι κανείς Έλληνας, δεν είναι υπερηφάνεια, αλλά είναι σταυρός. Και μόνο σαν σταυρόν και σαν διακόνημα μπορούμε να το κρατήσουμε σήμερα. Και μόνο εάν αισθανθούμε ότι είμαστε βαρύτατα χρεωμένοι έναντι του κόσμου όλου, μπορούμε να σταθούμε. Διαφορετικά, εάν γίνομαι συνθηματολόγοι και αν γίνουμε κάπηλοι αυτών των εθνικών εορτών και αν χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες για προβολή, κούφια προβολή, και να καυχόμεθα για ξένα κατορθώματα και πάνω σε ξένα κατορθώματα εμείς να λαμβάνουμε δόξαν και τιμή και έπαινον, τότε θα μας πει κάποιος αυτών των λόγων που λέει ένας Άγιος, ένας Αββάς Σερίμου, πώς από τέτοιον δέντρον ξεφύτρωσε τέτοιο ξερό κλονάρι, πώς από ένα δέντρο τέτοιον που έχει τέτοια παράδοση βγήκαν άνθρωποι συνθηματολόγοι, βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνο για επιφάνεια, βιαστικοί, χωρίς την σύνεση των προγόνων τους, χωρίς να ανακαλύψουν καν το σημείο της δυνάμεως του γένους τους, χωρίς καμιά σχέση με το παρελθόν τους. Πράγματι, και τελειώνω, αυτές οι μέρες είναι μέρες κρίσεως. Είναι μέρες οι οποίες αδυσόπιτα μας οδηγούν μπροστά στα γεγονότα αυτά και μας καλούν να κρίνουμε τον εαυτό μας. Και κρίνουμε τον εαυτό μας όταν αφήσουμε να μας μιλήσουν οι μέρες αυτές και εμείς σιωπήσουμε και περιορίσουμε τα λόγια μας και περιορίσουμε την εξωστρέφειά μας και αφήσουμε να μας δείξουν όλοι αυτοί οι μάρτυρες της πατρίδας να μας δείξουν το δικό τους φρόνημα και να μας μιλήσουν για την ιστορία μας, να μας μιλήσουν για την πατρίδα μας, να μας μιλήσουν για την παράδοσή μας, να μας δείξουν από ποιον δέντρο καταγόμαστε και ακόμα να έχουμε το θάρρος να δούμε πού είμαστε εμείς σήμερα. Να έχουμε το θάρρος να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να πούμε τη μεγάλη αλήθεια, ότι αυτός ο τόπος, εάν θέλει να ζήσει, πρέπει να γίνει ελληνικός τόπος κατά κυριολεξία. Πρέπει να γίνει τόπος ο οποίος ανακαλύψει τον άνθρωπο, ο οποίος ανακαλύψει ότι το μεγαλύτερο του αγαθών και μεγαλύτερο του δύναμης είναι ο άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τύχει παιδείας φιλοσοφικής, παιδείας πνευματικής, παιδείας ρωμαϊκής, με ρωμιοσύνη, που σημαίνει ότι θα απολαύσει όλη αυτή την ιστορία της παραδόσεώς μας. Ούτε αρχαιολάτρες είμαστε, αλλά ούτε και βυζαντινόπληκτοι είμαστε. Ξέρουμε ότι ο τόπος εζήμωσε την αρχαία φιλοσοφία και παράδοση με την Ορθοδοξία. Και Ορθόδοξος σημαίνει ελεύθερος. Ορθόδοξος και Ρωμιός σημαίνει άνθρωπος χωρίς παροπίδες. Σημαίνει άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον άλλον και δεν φοβάται τον άλλον άνθρωπο, γιατί έχει αρχοντιά, γιατί δεν είναι κομπλεξικός, γιατί δεν αισθάνεται μειονεκτικά μπροστά σε κανέναν, γιατί είναι περήφανος για αυτό που είναι. Και αυτή η περηφάνεια δεν είναι αλαζονία, αλλά είναι το γνώθις αυτών των αρχαίων Ελλήνων. Είναι αυτή η γνώση
της βαρύτατης κληρονομιάς την οποία κουβαλούμε πάνω μας. Σήμερα, αδελφοί μου, είμαστε σε αυτόν τον τόπο, είμαστε στην Κύπρο, την ίδια Κύπρο την οποία υπεράσπισαν και αγίασαν με το αίμα τους οι μάρτυρες και οι ήρωες της πίστεως και της πατρίδας μας. Και καλούμαστε σήμερα να κρατήσουμε αυτήν την πατρίδα μέσα στα περιθώρια που οι ήρωες μας την παρέδωσαν. Και όπως αυτοί ευάδησαν τον δρόμο τους με σύνεση πολλή, με σοφία πολλή, με υπομονή πολλή, καλούμαστε και εμείς με τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει όποιος φωνάζει είναι ήρωας. Ήρωας είναι και αυτός ο οποίος σιωπά και υπομένει. Ήρωας είναι και αυτός ο οποίος ξέρει να καρτερεί, όπως λέει το τραγούδι, καρτερεί μέρα νύχτα, καρτερεί και μέρα και νύχτα, να έρθει εκείνη η ώρα η οποία θα είναι η κατάλληλη ώρα για να κάνει κάθε του ενέργεια. Εμείς Σαρωμιοί πάντοτε είχαμε τη μεγάλη υπομονή η οποία ήταν γέννημα της πίστεως. Το ότι βιαζόμαστε σήμερα πολλές φορές, το ότι γίναμε συστηματολόγοι, το ότι γίναμε άνθρωποι με κούφια λόγια, αυτό δυστυχώς είναι ένα δείγμα του ότι δεν παιδευόμεθα σωστά, δεν μειούμαστε μέσα στην ιστορία μας και στη φιλοσοφία μας. Όμως αυτός ο τόπος απαιτεί ιδιαίτερα σήμερα πολλή σύνεση, απαιτεί πολλή πόνον και πολλή προσευχή, πολλή αγάπη και πολλή υπερηφάνεια, ρωμαϊκή υπερηφάνεια, αυτή την υπερηφάνεια η οποία μπορεί να σταθεί και να αγκαλιάσει τον κόσμο όλων και να γίνει διάκονος της ανθρωπότητας. Αυτή την υπερηφάνεια η οποία μπορεί να υπηρετήσει και όχι να υπηρετείται χωρίς κανένα πρόβλημα εις τον εαυτόν της. Εάν ανακαλύψουμε και εμείς τον άνθρωπο, τότε θα δούμε ότι ο τόπος γεννά ήρωες, ο τόπος γεννά μάρτυρες, ο τόπος γεννά ηγέτες, όπως τους ηγέτες οι οποίοι σήκωσαν τον τόπον αυτών και έδωσαν την Ανάσταση εις την πατρίδα μας και στην φυλή μας. Η 1η Απριλίου που θα γιορτάσουμε αύριο μας καλεί ακριβώς σε αυτήν την σύνεση και την περισυλλογή. Ας ευχηθούμε να γίνει αυτή η επέτειος σοφρονισμού, να γίνει επέτειος η οποία θα μας δυναμώσει και θα μας ανοίξει τον δρόμο εις την αληθή παιδεία, να φτιάξουμε πρώτα ανθρώπους ελεύθερους, και αν φτιάξεις ανθρώπους ελεύθερους, τότε θα αποκτήσεις και πατρίδαν ελεύθερη, και αν έχεις ανθρώπους δούλους, τότε και η ελεύθερη πατρίδα θα γίνει δούλη. Μόνον ο άνθρωπος ελευθερώνεται πρώτα και ύστερα ελευθερώνει και γεωγραφικά τον τόπο του. Αυτό είναι το μήνυμα των εθνικών εορτών. Αυτό είναι το μήνυμα της ρωμιοσύνης και του πόνου και της αγάπης για την πατρίδα μας.